Αν αρχίζει ο Ολυμπιακός, δεν με έκανε ο διαιτητής. Δεν με έκανε εκείνος ο διαιτητής. Πέφτουν εξαιρεί από μπουνιές, από παλιών ομάδων. Δείχνει ότι είναι σε μειονεκτική θέση. Και δείχνει ότι είναι σε μειονεκτική θέση και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και χάνοντας το πρωτάθλημα προσπαθεί ο Φουκουτάκης και αυτός να κάνει αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ και οι άλλες ομάδες όταν ήταν παντοκράτορας ο Ολυμπιακός και αυτοί ήταν πίσω και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δείχνει ότι και στα δύο κομμάτια είναι λίγο πίσω. Όχι πολύ, λίγο. Και προσπαθεί μέσω του γκεμπελισμού να δημιουργήσει ένα άλοθη αγωνιστικό ως επιτοπλίστων αλλά και εξωαγωνιστικό άλοθη. Η ΑΕΚ Φουκαρού με τρία σόπερ κοντά οι γραμμές θα πάει τους πάει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν θα καλά, ούτε δεκάρι του δεν μπορεί. Έχει έναν εξτρέμ, το καινούριο το Μυραλάς, ο οποίος είναι στο 50% της δυνατότητάς του. Έχει δυο στόπερ αργά. Γενικά είναι προβληματικός και σε φόρμα, αλλά και σαν άτομα δεν βλέπω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι η εποχή Σκόκαλη και Μαρινάκη είναι το χειρότερο υλικό που έχει ο Ολυμπιακός. Θα το παλέψει η ΑΕΚ, θα το πάει στο Αντάρτικο, θα πάει το κλέψει, θα πάει να εκνευρίσει. Αν δεν φάει γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, δηλαδή αν επαναληφθεί αυτό που έγινε με τον Μπάρκα και χαθούν οι πρώτες 2-3 ευκαιρίες, όσο κυλάει ο χρόνος θα είναι υπέρ της ΑΕΚ. Το ερώτημα είναι αν κάνει γκολ ο Ολυμπιακός νωρίς. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει γκολ νωρίς, το μάτς δεν γυρίζει. Αν όμως περάσει ο χρόνος, πάει 18, 25, 33 λεπτό και είναι 0-0, ο χρόνος θα κυλάει υπέρ της ΑΕΚ. Δεν πιστεύω να πω πολλά γκολ. Πιστεύω ότι θα παιχθεί πολύ λίγος χρόνος παιχνιδιού και στο 0-1 γκολ όσοι το παίξουν σε κάποια εταιρεία στοιχηματική είναι μια πολύ καλή προσέγγιση. Νομίζω γέννη πιο πολύ προσοχή. Είμαι πολύ αγωμένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.